Εμείς δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τουλάχιστον 500, 600, 700 ευρώ κάθε μήνα, τα οποία διαθέτουμε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, τώρα μέσα σε αυτή την κρίση που βρίσκουμε αυτά τα χρήματα, να σας δείξω μια φωτογραφία εκεί. Είναι ένα ζευγάρι, είναι η κυρία Άννα Κομνηνού και ο σύζυγός της Αλέξανδρος. Είναι οι ευεργέτες της Φιλοπτώχου. Η κυρία Άννα ήταν προσφυγόπουλο από τη μικρασιατική καταστροφή, το οποίο βοηθούσε η Φιλόπτωχος με φαγητό και τα λοιπά, και όταν τα χρόνια εκείνα επέτυχε στο παιδαγωγικό για να γίνει δασκάλα, την βοηθούσαν με ένα μικρό χαρτζιλίκι. Δεν το ξέχασε ποτέ αυτό το πράγμα. Ενδιαφερόταν πάντα για την Φιλόπτωχο. Το γραφείο αυτό είναι από χρήματα, από δωρεά της κυρίας Άννας. Τα έπιπλα με τα οποία εξοπλίστηκε είναι δωρεά της Προέδρου, πολύ πριν από μένα, κυρία Τζελέπη Δήμητρας. Η ανακαίνιση των γραφείων πριν από 4 χρόνια, 5, έγινε με δωρεά της Περιφέρειας Ανατολικής Θράκης. Ζούσε ακόμα ο κύριος Παυλίδης. Και εκτός από αυτό εδώ το γραφείο, η κυρία Άννα Κομνηνού τα οκτσί το γένος, καταγόμενη δηλαδή από εδώ, Κομνηνός ήταν ο σύζυγός της, το επώνυμο, με τη διαθήκη της, άφησε στη Φιλόπτωχο και ένα διαμερισματάκι στη Θεσσαλονίκη. Από το ενίκιο λοιπόν αυτό, το οποίο το ανακαινήσαμε εκ θεμελίων, γιατί ήταν μια κατασκευή του 1961, βοηθάμε σε 7 περιπτώσεις κάθε μήνα. Εγώ λοιπόν, όταν μου τέθηκε το δίλημα, αν δεν είσαι εσύ πρόεδρος, εμείς δεν μπαίνουμε ξανά πρόεδρος, γιατί θεώρησα ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Θεώρησα ότι έχω υποχρέωση να το κάνω και για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε άνετα να τα φάει η κυρία Άννα. Λοιπόν, αν τα έτρωγε, πιθανολογώ ότι το όνομά της δεν θα μνημονεύονταν. Λοιπόν, το μνημονεύουμε, είμαστε ευγνώμονες. Ας είναι καλά εκεί που είναι το ζευγάρι αυτό, γιατί εκτός από εμάς άφησαν και στο γυροκομείο Ξάνθης. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Εμείς πάντως την λατρεύουμε. Εγώ δεν την γνώριζα, πάρα πολλές την γνώριζα. Μετήχε και σε εκδρομές και τα λοιπά μέχρι το χρόνο που πέθανε. Έρχομαι και βλέπω τη φωτογραφία της και θεωρώ ότι είναι πολύ δικιά μου μεγάλη κυρία, ας μην πω γιαγιούλα μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ δικός μου άνθρωπος.